Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε και αυτή την Κυριακή στο Κώστα Saves για ακόμα ένα ξυριστικό βίντεο. Σήμερα έχω αγαπημένη μηχανή, αγαπημένη κρέμα, αγαπημένο πινέλο, όλα είναι στην καρδιά μου μέσα πραγματικά. Λοιπόν, ξεκινάω από το τέλος με το After Save, το οποίο είναι αυτό το φίγκαρο, ένα εξαιρετικό άρωμα, αρκετά βαρύ, με έτσι πικάντικες νότες. Τα αγαπώ πολύ αυτά τα αρώματα. Λεπίδα για σήμερα θα έχω μία άστρα πράσινη σε πρώτη χρήση, που τελευταία τις χρησιμοποιώ όλο και πιο πολύ, μου έχουν αρέσει πάρα πολύ, ενώ παλιότερα θυμάμαι ότι δεν ήταν το δυνατό χαρτί μου, αλλά βλέπω ότι με βολεύουν εξαιρετικά. Κρέμα Tops Tailor of Old Bond Street, Tobacco Leaf, εξαιρετικό άρωμα Tobacco. Όσοι με παρακολουθείτε όλο αυτό το καιρό γνωρίζετε ότι τις Tops τις λατρεύω και μου αρέσουν όλες πραγματικά. Γενικά τα αγγλικά προϊόντα θεωρώ πως είναι πολύ δυνατά και έχουν να προσφέρουν και προσφέρουν εδώ και χρόνια πάρα πολλά στο υγρό παραδοσιακό ξύρισμα. Πινέλο, θα έχω τον ασβόχυρο του Ανδρέα Τσιρόνι με τον γνωστό Έλικα, χειροποίητη λαβή. Το έχετε ξαναδεί φυσικά το πινέλο. Όσο δουλεύετε, τόσο πιο ωραίο γίνεται. Και μηχανή Mercury Progress 500C. Μια αριθμιζόμενη ξυριστική μηχανή, φυσικά και τη γνωρίζετε όλοι. Θεωρώ πως και ένα 95% την έχει δοκιμάσει. Δύο τεμαχίων μηχανή για όσους δεν τη γνωρίζουν. Τραβώντας βέβαια εδώ βγαίνει και αυτό το κομμάτι και πιέζοντας το δαχτυλίδι ξαναμπαίνει. Μια πραγματικά όμορφη μηχανή που κρατάει έτσι την vintage γραμμή. Το ωραίο πλαστικό τελείωμα που φαίνεται και το λογότυπο της Mercury. Θα τη δούμε φυσικά και από πιο κοντά και από εδώ κάτω. Στα 92 γραμμάρια, αρκετά αποδοτική στην υψηλότερη ρύθμιση που είναι το 5. Εδώ είναι το αδύνατο σημείο αυτής της μηχανής, πως οι ρυθμίσεις και η τελεία φαίνονται ελάχιστα. Και εγώ που έχω αρχίσει και έχω μια έτσι ελαφρά πρεσβειοποία, μπορώ να πω πως δυσκολεύομαι. Αν ήταν λίγο πιο χαραγμένα βαθιά οι αριθμοί, θα τα έβαφα, αλλά είναι πολύ επιφανειακά χτυπημένα, οπότε δεν κάθεται πάνω η βαφή. Λοιπόν, θα βάλω την λεπίδα και θα τη δούμε πιο κοντά. Εδώ η πανέμορφη Mercury Progress, το λογότυπο αν δεν φάνηκε καλά πριν, και από κάτω από το base plate Mercury Solligen. Πολύ καλοσχεδιασμένη, σχέδιο από τα παλιά, θα τα πούμε στην πορεία. Εδώ είναι οι ρυθμίσεις που σας έλεγα, η τελεία, θα τη βάλω στο 3,5 να ξεκινήσω. Και φύγαμε. Κρέμα θα πάρω με το πινέλο στραγγίζοντάς το καλά. Θα πάρω μέσα από το μπολ και θα συνεχίσω στο πρόσωπο. Κρατάει αρκετό νερό και αυτό το πινέλο.
μια αρκετή ποσότητα. Προσθέτω το νερό. Η Μέρκουρ λοιπόν, η πρώτη της παρουσίαση ήταν το 1955, με ίδια σχεδόν μορφή. Βέβαια το base plate ήταν βακελιτένιο, όπως το χρώμα του σημερινού τελειώματος, αυτό το ivoir. Είχε βγει και σε επίχρηση, εκτός από χρωμίου. Τώρα το σχέδιό της είναι σίγουρα από την Valbus ή Walbus, εξαρτάται από αν θα την ακούσετε από Γερμανό ή από Άγγλο. Και σίγουρα έχει επιρροές και από την Apollo. Γιατί εκείνη σχεδιαστικά μοιάζει πολύ, μάλλον progress μοιάζει σε εκείνη. Λοιπόν, βρέχω τη μηχανή. Πάρα πολύ καλό βάρος της μηχανής. Έχω μία μικρή εντύπωση πως η κοντή λαβή, μάλλον η 500 από την 510, ενδεχομένως να έχει μία πιο επιθετική αίσθηση. Πιθανή πολύ ωραία αίσθηση. Δεν καταλαβαίνει τίποτα απολύτως. Σίγουρα στο δεύτερο θα χαμηλώσω. Θα πάω στο 2 αφού ξεπλύνω. Το δεύτερο χέρι θα γίνει για τα μερεμέτια. Γιατί καθάρισε με το πρώτο. Και φύγαμε στο 2. Εύχομαι να φαίνεται το νούμερο.
Είναι απίστευτη η μεταμόρφωσή της στις ρυθμίσεις. Δεν το συναντάς εύκολα σε ρυθμιζόμενες. Τώρα στο 2 η μηχανή έχει γίνει γατάκι πραγματικά, που μπορεί να ξυριστεί οποιοδήποτε. Γι' αυτό είχα πει σε ένα βίντεο που είχα κάνει πριν πολύ καιρό με την μακριά, νομίζω πως θα βοηθήσει πολύ κάποιον νέο εισερχόμενο στο χώρο. Είναι φοβερή μηχανή, την αγαπώ και μου αρέσει πάρα πολύ. Απίθανα. Λοιπόν, παίρνω και το υπόλοιπο κρέμας. Περίμενα να κρατήσει παραπάνω. Φοβερό, φοβερό άρωμα. Για αυτούς που ξεχωρίζουν τα αρώματα, είναι καθαρά χειμερινό, έτσι. Ξεπλένω και φύγαμε για Φίγκαρο. Φίγκαρο με ωραίο, βαρύ, πικάντικο άρωμα. Σα κονιάκ, βαρύ μυρίζει. Λοιπόν, ακόμα ένα ξύρισμα. Ήταν πάρα πολύ ωραίο, με αρκετά ωραίο αποτέλεσμα. Αυτό φυσικά οφείλεται στην μηχανή κατά κύριο λόγο, γιατί η άποψή μου είναι πως το ξύρισμα το κάνει η μηχανή. Τώρα εδώ οι απόψεις δίστανται, πάντα θα συμφωνούμε ότι διαφωνούμε. Και αυτό το ωραίο ξύρισμα έγινε με το Φίγκαρο που μόλις είδατε. Tops του Back Olive, με ωραίο και βαρύ και αυτό άρωμα. Άστρα πράσινη στην μηχανή. Πινέλο Ασβόχυρος, Ανδρέα Τσιρόνη, με χειροποίητη λαβή. Και η αγαπημένη Mercure Progress 500. Φτάσαμε στο τέλος, φίλοι μου. Ραντεβού την επόμενη Κυριακή. Έως τότε να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά.